Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Μιχάλη Σταυριανοδάκη να έρθει να μας κάνει την τιμή, θα δώσει την τιμητική πλακέτα στον κύριο Βελγασάκη. Ο κύριος Σταυριανοδάκης, που είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες υποχρεώσεις άφησε για να έρθει εδώ. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ο ερωτικός πρόεδρος έχει μεγάλο άγχος και απορία από ότι αυτός ανθρώπιστος, οπότε τελικά δεν πειράζει. Είναι σημαντικό στην ζωή μας να μπορούμε να αναγνωρίσουμε το διάβολο με κάτι σημαντικό θετικό, αλλά γενικότερα Έλληνα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα η βράβευση είναι στοχευμένη στο πρόσωπο ενός άνθρωπου που πολλοί τον ξέρουν από το όνομα, πολλοί τον έχουν γνωρίσει από κοντά και έχουν ουσιαστικά εντός εισαγωγικών υποφεληθεί από τη δική του παροχή υπηρεσία σε οικογένειες, ιδιαίτερα κοινωνικά έχουν την ανάγκη. Πάνω απ' όλα όμως θυμούμε τον άνθρωπο που, όπως πολύ κριτική τα χρόνια τα δύσκολα και της εσωτερικής μετανάστευσης, θέλησε και πέφτει σαν μια κλασική κριτική οικογένεια να παλέψει και να πετύχει. Και να πετύχει με τρόπους που πάντα ήταν στα πλαίσια της νόμιμης διαδικασίας, να δημιουργήσει μια επιχείρηση που σήμερα κάνει όλη την κρίση περίφανη για την παρουσία της όλης αυτής της δεκαετίας και κυρίως για την ανθρωπιά του και την λεμεριά του. Όταν μου είπε ο Λίγος της Αφηγής ότι πρέπει σήμερα να είμαι εδώ, η δική μου μικρή οντότητα, ξέροντας ότι στο κοινωνικό στοιχείο που το έχουμε ζήσει δεκαετίες κοντά με πολλούς από εσάς, που σπάνια αναγνωρίζουμε τις προσωπικότητες, με χαρά την έχουμε την πρόσκληση, είναι κοντά πιστεύοντας ότι στο πρόσωπο του παράδοτου του Βελγασάκη, εμείς οι δυτικοί αναγνωρίζουμε τον Έλληνα, το κριτικό που είχε τη δύναμη, την ψυχή να αναδείξει και την πραγματικότητα και πάνω απ' όλα την ανθρωπιά. Αυτή που ζούμε σήμερα για την Κρήτη είναι πάνω απ' όλα ανθρωπιά και όλες αυτές τις δεκαετίες να στηρίξουν την κοινωνική σου ζωή. Να είναι καλά για πολλές δεκαετίες ακόμα να μην κάνουμε. Ήθελα να προσθέσω κάτι για να καταλάβετε, τι σημαίνει η Βελγασάκη. Πριν 2 χρόνια περίπου, πήγαμε σε ένα καφενείο στην Κουβιά με τον κύριο Βελγασάκη και τον λέω εσύ πάλι αισθάνομαι κουραστή. Αν είχα ένα κρεβάτι στο γραφείο μου, θα με σήμαινε εξάπλωνα 2 ώρες. Μετά από 3-4 μέρες που τηλέφωνο από το εργοστάσιο της Κάντια και λέει κύριε Σαμπουζάκη, το κρεβάτι σας, το στρώμα σας και όλα τα αξεσουάρ είναι έτοιμα, στείλτε ένα φορτηγό να τα πάρει. Και αυτό έγινε. Πράγματι μου είχε ετοιμάσει στρώμα, κρεβάτι, επίστρωμα, όλα αυτά υπάρχουν. Και έτσι σήμερα έχω στο γραφείο μου και ξεκουράζομαι το μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί φίλοι, ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε ένα γεγονός που έγινε πριν από 10 μέρες. Όταν σε μια γιορτή ονομαστική μας κάλεσε ο κ. Βελγασάκης στα Σπάτα, δίπλα μας έκαναν μια εκδήλωση ο Σύλλογος Σπαστικών Παιδιών, αναπήρων. Την ώρα που ο πρόεδρος βγήκε να ακυρώσει πίκρα δωράκια, 10-15 ευρώ, σηκώνεται, πηγαίνει στον πρόεδρο που μιλούσε στο μικρόφωνο και του λέει:
Η κάτι αστρό που είναι λίγο παρακάτω σας προσφέρει ένα στρώμα των 500 ευρώ για εσάς τα παιδιά και λοιπά. Είναι πολύ συγκινητικό, αυτό πέρα καριέρα και μπορείτε να τα ταξίδια τα παιδιά. Όμως, δίπλα από ένα τέτοιο μεγάλο επιχειρηματία που εμείς φέτο κλείνουμε 40 χρόνια όταν τον εγνώρισα στο Παγκράτη, δίπλα στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβολο της Κάντια Στρόμ, είναι μια μεγάλη προσωπικότητα που προλίγου ακούσει από την Άντζελα, που ακούει στο όνομα, Μαρία Βελιβασάκη Σύζυγε. Παρακαλείτε, ο φίλος μου ο Μιχάλης, ο κοινωνικός γραμματέας, να δώσει τη θέση να φροντεύει. Ελάτε κύριε, ελάτε. Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ όλους. Και ένα αυτοκίνητο, επειδή η τροχία είναι απ' έξω, είναι το Ιώτα όμικρο ύψιλο 3.000. Παράκληση να μετακινηθεί. Αν είναι του Υπουργού, δεν περάσει τα άλλα θα μαλλιώσει. Ιώτα όμικρο ήταν 3.000. Αυτό είναι δικό μας, όχι. Παρακαλείτε και ο πρόεδρος με τέτοιου ενώσεων να επιδώσει τα άλλα λογούρια στην προηγούμενη στάδια στο. Καλό το κύριο Πάρου Βελβασάκη να μας πει δύο λόγια. Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση για αυτή την εκδήλωση την οποία διοργάνωσαν οι σύλλογοι προς τιμή μου. Και εγώ ως πολίτης επιχειρηματίας έχουμε δημιουργήσει μεγάλες και αξιόλογες βιομηχανικές ομάδες που συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνική οικονομία. Είμαι πολύ συγκεκριμένος και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά μου τους διοργανωτές και όμως εσάς από τη μεγάλη αυτή τιμή την οποία πάμε. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, δύναμη, ψυχής, επιμονή και υπομονή σε ό,τι και αν διαφέρει η ζωή. Ένας άνθρωπος μόνος του καταφέρνει λίγα. Όλοι μαζί όπου μπορούμε να καταφέρουμε να πάμε. Μη σταματάτε να κάνετε όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα.
για τα παρόντα τώρα. Μανούσο Κάτσα, Μανούσο Καφρί. Κύριοι, εμείς σας καλέσαμε και με την πρόσκληση που πληρώσατε και θα πάτε πολύ φαϊκά και επιπλέον που έχουν ενισχύσει το μενού. Όσο πήραμε τόσο θα πληρώσουμε. Όμως, έχουμε δώρα τα οποία είναι αξίας, είναι 12 τα δώρα και μόνο, δεν πήραμε μικρά, είναι αξίας 800, 800, 300, 200 και το μικρότερο 100 ευρώ το αρμή που είναι μέσα, το πάρετε. 1 ευρώ βάλαμε το λαχνό, 1 ευρώ συμβολικά, για να καλύψουμε ούτω λίγα έξοδα των καλλιτεχνών, των ορειωτών κλπ. Θα σας δώσουμε λοιπόν στα τραπέζια τα δώρα και παράκληση στις παραγωγές που θα φράζουν τουλάχιστον πάρτε το 1 ευρώ το λαχνό για να μπορέσουμε να δυναμώσουμε το ταμείο. Thank you.